Η αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης συνεχίζεται, με έναν 31χρονο από την Αλβανία να προστίθεται στη λίστα των θυμάτων και μάλιστα με τον πιο τραγικό τρόπο. Ήταν λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ, στο 18ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Χανίων Κισάμου, στο ύψος του Μάλεμε, όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε και στην οποία επέβαινε και ένας 34χρονος ομοεθνής του, προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα. Η πρόσκρουση στα προστατευτικά κυκλειδώματα ήταν τόσο σφοδρή που ο ένας από τους δύο νεαρούς σύρθηκε σε απόσταση 50 μέτρων από το σημείο της πτώσης. Από την πρόσκρουση, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας διαμελίστηκε. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα φρικτό θέαμα. Γιατί αυτά που είδαμε χθες το βράδυ ήταν πολύ φρικτό. Και είμαι πολύ στεναχωρεμένος. Έφυγε ένα νέο παιδί με έγκυο γυναίκα. Τίποτα άλλο. Πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Όλοι μας. Ο 34χρονος συνοδηγός διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν το πόδι του. Δυστυχώς ήταν ένα τραγικό τροχαίο το χθεσινό. Ο ένας διακομίστηκε ήδη νεκρός. Ο δεύτερος μπήκε στο χειρουργείο τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Χειρουργήθηκε, ακροτηριάστηκε στο πόδι και με ένα μικρό χειρουργείο στο χέρι και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση του 34χρονου από την Αλβανία χαρακτηρίζεται σταθερή, πλην όμως κρίσιμη. Την ίδια στιγμή, διασωληνωμένος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων ένας 25χρονος που υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η μοτοσυκλέτα που επέβαινε συγκρούστηκε μεταξύ. Ο φίλος και συνεπιβάτης του, που είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα, εξήλθε από τη ΜΕΘ. Ο ένας εξακολουθεί να είναι πολύ βαριά, πολύ κρίσιμη η κατάστασή του και νοσηλεύεται ακόμα στη μονάδα. Ο άλλος που είχε μπει, αντιμετωπίστηκε χειρουργικά, έχει βγει από τη μονάδα, έχει πάει καλά. Μόνο την τελευταία εβδομάδα στα Χανιά έχουν τραυματιστεί σε 3 σοβαρά τροχαία με μοτοσυκλέτες 4 νεαρά άτομα. Δυστυχώς, πρέπει όλοι να προσέχουμε, να μην τρέχουμε, να σεβαστούμε τα σήματα, τους ανθρώπους μας. Πραγματικά είναι τραγικό το ότι έχουν αυξηθεί τα ατυχήματα. Μάλιστα αυτές τις ημέρες όλοι ξέρουμε πως ήταν ημέρα, αν θέλετε, παγκόσμια ημέρα για αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων, και την ημέρα εκείνη είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα που υποτίθεται ήταν ημέρα που οι οδηγοί δεν θα χρησιμοποιούσαν αλκοόλ. Ο απολογισμός των τροχαίων δυστυχημάτων στο νησί από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα είναι τραγικός. 53 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί σοβαρά.